Η συζήτηση στη Βουλή για τα νέα προκλητικά προνόμια στα μονοπόλια της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, την επέκταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, πραγματοποιείται τις μέρες της Συνόδου Κορυφής του δολοφονικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ, που ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά της κλιμακούμενης πολεμικής αναμέτρησης με τη Ρωσία στην Ουκρανία, διευρύνεται και γίνεται πιο επιθετικός για τους λαούς. Η συζήτηση στη Βουλή διεξάγεται σε συνθήκες όξυνσης του ανταγωνισμού των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας, κλιμάκωσης της τουρκικής επιθετικότητας και αμφισβήτησης της κυριαρχίας των νησιών με μεγάλους κινδύνους. Όλες αυτές οι πλευρές είναι σε άμεση σύνδεση. Με κοινό παρανομαστή τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς των μεγάλων οικονομικών ομίλων, των καπιταλιστικών κρατών και των συμμαχιών τους για την ενέργεια, γενικότερα τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και το μοίρασμα των αγορών. Στην πράξη αποδεικνύεται πως η πολιτική της εμπλοκής και συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνουν τους κινδύνους για το λαό μας. Η επιθετικότητα της Τουρκίας τροφοδοτείται από τη στάση του ευρωατλαντισμού, που την θέλει στο πλευρό του στη σύγκρουση με τη Ρωσία, και μέσα από ένα πολύ επικίνδυνο παζάρι διαμορφώνεται το έδαφος για οδυνηρούς συμβιβασμούς που αφορούν άμεσα κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία της χώρας. Η εισηγήτρια του ΚΚΕ, η Διαμάντο Μανολάκου, αποκάλυψε την αντιλαϊκή ουσία και το φιλομονοπωλιακό προσανατολισμό του νομοσχεδίου, τις συνέπειές του στις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Οι αβάσταχτες για το λαό αυξήσεις στην ενέργεια εκδηλώθηκαν πριν τον πόλεμο. Έχουν συγκεκριμένες αιτίες, την πράσινη μετάβαση και την πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας που προώθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ. Στο όνομα αυτής της πολιτικής στηρίχτηκαν και ενισχύονται με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίστηκε ως στρατηγικό καύσιμο το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Επιβλήθηκε το τέλος ρήπων που έκανε πανάκριβη τη φτηνή εγχώρια λιγνητική παραγωγή στην κατεύθυνση της απολιγνητοποίησης με οδυνηρά αποτελέσματα για το λαό. Δημιουργήθηκε το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα αύξησης της χονδρεμπορικής τιμής για τη στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Και έχετε όλη ευθύνη. Αυτό είναι το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτή η πολιτική οδήγησε σε απαξίωση των εγχώριων ενεργειακών πηγών, στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, στην ενεργειακή φτώχεια που τροφοδοτούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κατάσταση επιδεινώνεται με την πολιτική της απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την αντικατάστασή του από το ακριβό LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παράγουν ακριβό ρεύμα και φορτώνουν το λαό με τα πράσινα τέλη και τους πράσινους φόρους. Σε όλη τη χώρα οργανώνονται κινητοποιήσεις ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια σε αυτή την πολιτική, στην αλλαγή χρήσης γης, στην καταπάτηση πανέμορφων βουνών, περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, αρχαιολογικών χώρων από μονοπωλιακά συμφέροντα και την άναρχη εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Η αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων έχει πλήξει την πολύπαθη έβεια. Η Κάριστος, το Μαρμάρι, τα Στήρα, γενικότερα η Νότια Εύβοια έχουν κορεστεί
Καταπατώνται ακόμα και αρχαιολογικοί χώροι και εσείς επιμένετε. Στις ήδη 500 ανεμογεννήτριες προστίθενται ακόμη 200 με το σχεδιασμό σας. Η πολιτική σας πλήττει τη Σκύρο, περιοχές του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Έχετε βάλει στο στόχαστρο το πανέμορφο βουνό της Δύρφης, ακόμα και τις περιοχές που έκαψε η φωτιά τον περασμένο Αύγουστο. Βάλατε χέρι και καταστρέφετε τα άγραφα που οι μαζικοί φορείς δίνουν σκληρή μάχη μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι στο πλευρό τους. Παρεμβαίνει στη Βουλή και την Ευρωβουλή. Συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Αποκαλύπτει τις ψευδολογίες της κυβέρνησης. Οι λαϊκές οικογένειες δεν μπορούν να πληρώσουν το πανάκριβο ρεύμα και τα πράσινα χαράτσια. Υποφέρουν από την ενεργειακή φτώχεια. Δεν μπορούν το κατακαλό καιρό να χρησιμοποιήσουν τον κλιματισμό όπως έγινε το χειμώνα με τη θέρμανση. Με τα αιωλικά πάρκα καταστρέφονται μεγάλες δασικές εκτάσεις. Επιβαρύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας. Προκαλούνται κατολισθήσεις. Αλλάζει η μορφολογία των βουνών. Προκαλούνται ζημιές στους κτηνοτρόφους, στους μελισσοκόμους. Όλα για τα κέρδη των μονοπωλίων. Αυτή είναι η αφετηρία του νομοσχεδίου, της αντιλαϊκής πολιτικής και της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ αλλά και τα άλλα κόμματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας παλεύει για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πλήρη επαναλειτουργία λιγνητικών μονάδων χωρίς τις δεσμεύσεις του χρηματιστηρίου ρήπων, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, γιατί τις πληρώνει ο λαός. Η κατάσταση θα γίνει εντελώς διαφορετική αν η εργατική τάξη, ο λαός μας, πάρουν στα χέρια τους το τιμόνι της εξουσίας και τα οικονομικά εργαλεία, ώστε με την εξάλειψη του καπιταλιστικού κέρδους, με κεντρικό σχεδιασμό, να αξιοποιηθούν όλες, μα όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές, για να υπηρετηθούν λαϊκές ανάγκες, να τελειώσει η ενεργειακή φτώχεια, να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές, να προστατευτούν η ασφάλεια των εργαζομένων, τα δικαιώματά τους, το περιβάλλον και η υγεία των κατοίκων σε κάθε περιοχή. Σας ευχαριστώ.